για τους μάστορες του είδους αυτός ο τρόπος πετάγματος είναι εντελώς λαθασμένος. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δουλεύει όλο το καλάμι, δεν φορτώνει όλο το καλάμι για να στείλει το βαρύδι όπως πρέπει μπροστά, αλλά καταπονούνται μόνο τα δύο στελέχη της κορυφής και το αμέσως από κάτω, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεκολλάνε μύτες, να σπάνε μπροστινή οδηγή και έτσι. Ένας πολύ καλός μάστορας, ο κύριος Σάβας, μου είπε, όχι ο Σάβας στο βίντεο, άλλος, έτσι, μου είπε, θα πρέπει να φέρνεις το βαρύδι σου έναν οδηγό, έτσι, σχεδόν στον πάνω οδηγό από το μηχανισμό. Έτσι, δηλαδή αν ο μηχανισμός μου είναι εδώ και ο πρώτος οδηγός είναι εδώ, θα πρέπει το βαρύδι μου να κατέβει μέχρι εκεί. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, μα είναι σχεδόν 3 μέτρα, πώς θα μπορέσω εγώ να ρίξω αυτό το πράγμα πέρα, και στο καλά που είναι 5-5,5 μέτρα, πάλι είναι 5 μέτρα, πώς θα τα καταφέρω να το ρίξω. Λοιπόν, υπάρχει τεχνική και γίνεται ως εξής. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσεις ένα βαρύδι γύρω στα 100-110 γραμμάρια, που είναι περίπου το ιδανικό για να φορτώσει το καλάμι σου. Πηγαίνεις και απλώνεις την μπετονιά πίσω, δηλαδή είναι να ρίξεις 10 μέτρα μπροστά σου, είναι εκεί που θέλεις να κάνεις τη βολή, εκεί που σκάει το κύμα. Πηγαίνεις, απλώνεις πίσω, δημιουργώντας μια κίνηση με το καλάμι, σαν να σπρώχνεις ένα φιάρι, έτσι, μια κίνηση εκρεμές, και στρώνεις όπως πηγαίνει το μολύβι σου από γωνία 90 μοιρών, το καλάμι σου είναι σαν το χέρι μου και το μολύβι κρέμεται εδώ. Κάνοντας αυτή την κίνηση, το μολύβι ακολουθάει και την ώρα που φτάνει στο σχεδόν οριζόντιο με το καλάμι, κατεβάζω το καλάμι. Εκεί το shock leader μου έχει έρθει στην ευθεία με το καλάμι. Περνώντας και σηκώντας όπως το έκανα έτσι, γυρνώντας το σώμα μου και φέρνοντας το καλάμι, χωρίς να σηκώσω το μολύβι από το, κάτω από το έδαφος, περίπου στις 9 η ώρα πίσω, έτσι, σχεδόν οριζόντιο, με το shock leader, το τροματικό, στην ευθεία να ακουμπάει είτε στην άμμο είτε στα χαλικάκια, τότε κάνω ένα βήμα μπροστά και ταυτόχρονα σηκώνω με φόρα το καλάμι και το περιστρέφω. Όταν το καλάμι φτάσει περίπου στις 3 η ώρα μπροστά, πάντα με το ρολόι, έτσι, έχουμε 9 η ώρα, shock leader κάτω, και όταν το καλάμι φτάσει 3 η ώρα, τότε αμολάω το δάχτυλο, το μολύβι μου έχει περάσει και κατευθύνεται μέσα. Η βολή μου θα πάρει μια σωστή παραβολική τροχιά και θα καταλήξει το μέγιστο μήκος που μπορεί να πέσει. Η άλλη παραλλαγή είναι, αντί να το σηκώσω πάνω μου, έτσι όπως είναι πίσω τεντωμένο, έτσι, και εκεί δεν το απλώνω πίσω μου, το απλώνω ελαφρώς διαγώνια και κάνω τη βολή από το πλάι, έτσι. Υπάρχει και η βολή του εκρεμές, η οποία έχω το καλάμι και το πηγαίνω φέρνω 1, 2, 3, και μόλις το leader μου φτάσει στην ευθεία, περιστρέφω το σώμα μου και ρίχνω σαν το σεροβόλο. Όλες αυτές οι βολές χρειάζονται λίγο εξάσκηση. Στην αρχή θα σε τρομοκρατήσει το να έχεις τόσο μεγάλο μήκος πετονιάς να σέρνεται για να το ρίξεις. Σιγά σιγά όμως με την προπόνηση θα δεις ότι αυτός ο τρόπος είναι πολύ πιο σωστός, έτσι φορτώνει το καλάμι σου καλύτερα και δεν κινδυνεύει να σπάσει. Βέβαια, πάντοτε πριν κάνουμε αυτού του τύπου τις βολές και τις άλλες τις βολές, τις κλασικές, κοιτάμε δεξιά, αριστερά και πίσω μας, να μην υπάρχει εμπόδιο, να μην υπάρχει άνθρωπος, να μην περνάει κάποιος, να μην υπάρχει κάποιο παιδάκι που τρέχει και θα μπει μέσα στην πορεία του βαρυδιού. Έτσι. Και φυσικά κοιτάμε και μπροστά μας να μην υπάρχει κολυμβητής και να μην υπάρχει και κάποια βάρκα που θα την πετύχουμε στην τελική.
Τώρα, όσο για τα παράμαλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με σύση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διπλάρι και με ειδικά γατζάκια που να πιάνει το δόλωμα και το αγκίστρι πάνω για να έχουμε το πιο αεροδυναμικό σχήμα που γίνεται για να τραβηχτεί μέσα. Έτσι, λοιπόν, μέγεθος αγκιστριών ανάλογα με τα ψάρια που έχεις δει ή που βλέπεις να βγάζουν στην περιοχή, δόλωμα μία από τα ίδια, και φυσικά θα πρέπει, εφόσον κάνεις μακρινές βολές, να χρησιμοποιείς ελαστικό νήμα για να σιγουρέψεις το δόλωμά σου πάνω στα αγκίστρι. Τι να το κάνω εγώ, να ρίξω και να βλέπω την ώρα που ταξιδεύει να φεύγουν τα δολώματα δεξιά-αριστερά. Και κάτι βασικό, την ώρα που θα βλέπεις ότι πάει η βολή σου να πέσει στο νερό, μπορείς εκείνη τη στιγμή να αστραπιέ, να σταματήσω όπως σταματάμε και στο spinning, έτσι, για να απλώσει το δόλωμα που έρχεται με το σύσι, αν χρησιμοποιήσει, ή να μην το σταματήσει και με την επαφή με το νερό το σύστημα που κρατάει με τα γατζάκια να μολύσει τα δολώματα εκεί. Τώρα, αν χρησιμοποιείς, να σου το πω έτσι, μαλαγρωτή, θα πρέπει να πάει ακριβώς πριν το σύσι. Και έχουμε αγκίστρι, στριφτάρι, μπίλια, μαλαγρωτής, σύσι, βαρύδι. Ή μπορείς να αντικαταστήσεις το βαρύδι και να κρεμάσεις το σύσι απάνω ένα μαλαγρωτή με μολύβι, το οποίο τι είναι το πλεονέκτημά του? Όταν θα ρίξεις και τον έχεις γεμίσει με τη μαλάγρα σου σε ημίγρη μορφή, έτσι, και συνήθως αυτή είναι σειρμάτινα καλαθάκια ή πλαστικά καλαθάκια που έχουν και βαρύδι ή χωρίς βαρύδι, όταν θα πέσει, εκεί που θα πέσει, θα αρχίσει να διαλύεται σιγά σιγά με τον κυματισμό, με το ρεύμα, να μαλαγρώνει την περιοχή, να προκαλεί την πείνα των ψαριών και να τα φέρει κοντά στο δολωμένο αγκίστρι για να το χτυπήσουν και αυτό. Και όταν πλέον τραβήξεις, έχει το καλό ότι θα έχει μειωθεί το βάρος του και θα πολεμάς με το 1 τρίτο που είναι το βαρύδι που θα έχει απάνω και το βάρος του ψαριού. Όχι με 100 γραμμάρια συν το βάρος του ψαριού. Αυτά είχα να πω, φίλε μου. Από εκεί και πέρα, αν ψαρεύεις νύχτα, μπορείς να βάλεις ό,τι χρώμα πετονιά ή νήμα θέλεις, αλλά όταν ψαρεύεις μέρα θα πρέπει να βάλεις όσο πιο διακριτικές πετονιές γίνεται, γιατί μπορεί μπροστά εκεί που σκάει το κύμα και το βλέπεις να είναι σαλάτα, έτσι, με το νοτιά ή με το δυτικό ή με τον ανατολικό ανάλογα την περιοχή που είσαι, ή και με το βοριά, να σου το πω έτσι, αλλά όταν ξεπεράσεις αυτό το αντιμάμαλο, τον κυματισμό, και πέσεις μέσα, η θάλασσα παραπίσω είναι καθαρή και η πετονιά θα φαίνεται. Όσο για βαρύδια, είπα, όσο πιο καλό αεροδυναμικό σχήμα έχουν, τόσο καλύτερα. Αν όμως ψαρεύεις σε περιοχή που είναι άμμος και δεν έχει βράχια μέσα, καλό είναι να χρησιμοποιήσεις βαρύδια τα οποία να έχουν κάποια, να σου το πω έτσι, εξογκώματα ή κάποιες κεραιούλες που θα θάψουν, έτσι, και θα κρατήσουν σταθεροποιημένο το μολύβι, να μην πηγαίνει φέρνε πέρα δόθε με τον κυματισμό ή με το ρεύμα και σου κάνει κοκορέτσι το παράμαλό σου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πιστεύω να σε κάλυψα. Αν δεν σε κάλυψα, στέλνεις μήνυμα και απαντάω επιμέρους. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να είστε καλά, γεια σας.